Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνειδήσεις της Πάτρας και της Δίκης Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Σταθερά υψηλά τα κρούσματα στην Αχαΐα με 253 νέες επιβεβαιωμένες μολύνσεις στη στιγμή που πανελλαδικά σήμερα τα κρούσματα παρουσιάζουν μια μικρή πτώση σε σχέση με χθες. Την ίδια στιγμή, στη διάθεση των γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας βρίσκονται 70 μονοκλονικά σκευάσματα για τη θεραπεία ασθενών με λίμωξη COVID. Πρόκειται για μέρος από την πρώτη παρτίδα των 2.000 σκευασμάτων που έχει ήδη παραλάβει η χώρα μας και τα οποία μπορούν να αποτρέψουν την σοβαρή λίμωξη σε ασθενείς που νοσηλεύονται. Από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα και όποιος εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία των νοσούντων μέσω υποβολής αιτήματος από το θεράποντα ιατρό θα μπορεί να υποβάλει το σχετικό αίτημα για τη χορήγηση μονοκλονικού σκευάσματος. Στα δύο νοσοκομεία που έχουμε εντάξει στην έκτη υγειονομική περιφέρεια, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, και μέσω απόφασης που θα λαμβάνεται από Κεντρική Επιτροπή θα επιλέγεται ο ασθενής εκείνος ο οποίος θα πάει στο νοσοκομείο κατόπιν ραντεβού και θα του χορηγηθεί το σχετικό σκεύασμα. Τα μονοκλονικά αντισώματα λοιπόν αποτελούν ανάσα και ελπίδα. Να καλησπερίσω αμέσως τώρα τον κύριο Γιώργο Πατριαρχαία, γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας. Καλησπέρα σας κύριε Πατριαρχαία. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Είναι ελπίδα τα μονοκλονικά αντισώματα? Είναι ελπίδα, είναι γεγονός. Να πούμε όμως δύο πραγματάκια πριν για να το κατανοήσουμε και οι τηλεθεατές μας. Βεβαίως. Όταν μολύνει κάποιος με τον ιό, πρακτικά τι κάνει ο οργανισμός? Ο οργανισμός παράγει αντισώματα ώστε να αμυνθεί. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που μέχρι να παραχθούν τα αντισώματα, ο ιός καταφέρνει και διεισδύει στον οργανισμό, και στην περίπτωσή μας με τον COVID στους πνεύμονες, και προκαλεί τη βαριά αυτή νόσηση που βλέπουμε. Πρακτικά τι ερχόμαστε να κάνουμε τα αντικλονικά αντισώματα? Να παράσουμε έτοιμα αντισώματα στους ασθενείς, νοσούντες από COVID. Διότι όταν χορηγηθούν έγκαιρα μπορεί να αποτρέψουν τη διείσδυση στους πνεύμονες, διότι μπλοκάρουν ουσιαστικά την ακίδα του ιού που κάνει όλη την, που προκαλεί όλη την καταστροφή. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι φάρμακα τα οποία δεν μπορεί να χορηγηθούν στο σπίτι. Είναι φάρμακα που χορηγούνται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και πρέπει... Αυτά χορηγούνται μετά από έγκριση, έτσι δεν είναι κύριε Πατριαρχαία? Βάσει του πρωτοκόλου πρέπει να χορηγηθούν το αργότερο 2 με 3 μέρες από την ώρα που ο ασθενής μας είναι θετικός με COVID. Και βεβαίως γίνεται η αίτηση από τους θεράποντες ιατρούς στην Επιτροπή που είναι αρμόδια και μετά, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, χορηγείται. Να θεωρήσουμε βέβαια ότι αυτές οι διαδικασίες δεν θα είναι χρονοβόρες, γιατί αν... Φαντάζομαι πως όχι. Θα πρέπει κανονικά σε κάθε νοσοκομείο να υπάρχει ανάλογη επιτροπή η οποία θα κρίνει νοσοκομείο το οποίο έχει επιλεχθεί και έχουν δοθεί τα αντισώματα για να κρίνει. Άλλως πώς αν πάμε να τα στέλνουμε σε χρονοβόρες διαδικασίες, τότε δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα, πραγματικά. Αυτά λοιπόν χορηγούνται στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Έχουμε μια αποτελεσματικότητα περίπου 70%, δηλαδή στους 10 που θα χορηγηθούν, οι 7 θα έχουν θετικά αποτελέσματα. Το μόνο πρόβλημα που είναι με αυτά τα μονοκλονικά είναι ότι δεν είναι εύκολα στην παραγωγή. Δεν μπορεί να γίνει μαζική παραγωγή. Αυτά είναι αντισώματα τα οποία ουσιαστικά παράγονται από πειραματόζωα, επεξεργάζονται στο δικαστήριο μετά για να είναι έτοιμα στη χρήση. Μάλιστα. Τώρα, ποιοι θα τα πάρουν? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό. Σε ποιους θα χορηγηθούν? Υπάρχουν κάποια κριτήρια, τα οποία κριτήρια έχουν γίνει με βάση τη στατιστική, γιατί δεν μπορείς να γνωρίζεις εκ των προτέρων ποιος θα νοσήσει περισσότερο από τον άλλον. Και ουσιαστικά είναι τα ίδια περίπου κριτήρια, εκτός και αν προκύψουν κάτι νεότερο από τους ερευνητές, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και στην κατηγοριοποίηση των προσεμβολιασμών πολιτών. Δηλαδή, οι έχοντες χαμηλά ποσοστά ανοσίας, δηλαδή ανοσοκατασταλμένοι και καρκινοπαθείς, οι βαρέως πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, και έχει συμπεριληφθεί και στη λίστα και η εγκυμοσύνη στο τρίτο τρίμηνο.
ας ελπίσουμε ότι θα είναι κάτι που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και να ευχόμαστε να γίνει μεγαλύτερη παραγωγή. Πραγματικά, αυτό ευχόμαστε. Είναι όμως μια μεγάλη ελπίδα και ένα πολύ δυνατό όπλο στη φαρέτρα των γιατρών που έχουν την ευθύνη των ασθενών αυτών. Και που δίνουν πραγματική μάχη εδώ και περίπου 2 χρόνια στα νοσοκομεία. Τάνια μάχη και οφείλουμε να τους το αναγνωρίσουμε και να είμαστε απέναντί τους με απόλυτο σεβασμό αυτοί που είναι στα νοσοκομεία και παλεύουν αυτή τη στιγμή. Σήμερα ακούσα, βεβαίως. Να πω μόνο ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές παρενέργειες που έχουν περιγραφεί μέχρι τώρα, που είναι ίσως λίγο πυρετός, κάποιο εξάρτημα στο σημείο χορήγησης με κλεισμό, με φαγούρα δηλαδή, και ίσως και λίγο δύσπνοια. Αλλά αυτά μετά από κάποιες ώρες αντιπαρέχονται. Η θεραπεία που κάνει περίπου είναι συνολικά μία ώρα, μία μισή ώρα μετά με τη χορήγηση και την αναμονή. Μάλιστα. Για να δουν τυχόν παρενέργειες. Πάντως, πέρα από αυτές τις παρενέργειες, πραγματικά αποτελεί ελπίδα αυτή η καινούργια θεραπεία. Το χάπι, ότι έρχεται ο Σονούπο και το χάπι, που θα είναι πιο εύκολο να δοθεί και εκτός του νοσοκομιακού περιβάλλοντος, θέλω να πιστεύω ότι αρχίζουμε και βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον, πάντα όμως υπό την αίρεση ότι θα πρέπει όλοι να εμβολιαστούν. Άλλως που και να κρατάμε κάποια πρωτόκολλα κοινωνικής αποστασιοποίησης, θα έλεγα, ούτως ώστε να μην βρίσκει το πρόσφορο έδαφος ο ιός να περπατάει. Η τήρηση των μέτρων είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε και να μην ξεχνάμε. Αισιοδοξούμε λοιπόν, θέλουμε να βλέπουμε φως στο τούνελ. Την ίδια στιγμή όμως, κύριε Πατριαρχέα, διαβάζουμε σήμερα για μια άλλη μετάλλαξη, την Αφρικανική μετάλλαξη, που πραγματικά φαντάζομαι ο εφιάλτης. Θα δούμε, μην βιαζόμαστε. Ακούσαμε για τη μετάλλαξη της Λίμας, ακούσαμε για πολλές μετάλλαξεις, την Ινδική. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει, δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα τι είναι αυτό. Θα το δείξει ο καιρός. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά σαφώς τον εμβολιασμό, αλλά ταυτόχρονα κρούει το καμπανάκι του κινδύνου ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το περιβάλλον που ζούμε είναι επίφοβο και πρέπει να κρατάμε κάποια μέτρα αποστασιοποίησης κοινωνικής. Δηλαδή δεν χρειάζονται οι συγχρονισμοί. Όσο συγχρονιζόμεθα, τόσο δεν θα απαλλαχθούμε, τόσο θα αργήσουμε να απαλλαχθούμε από τον ιό και θα έχει και βαρύ τίμημα αυτό. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να περάσει το μήνυμα και οι γιατροί, αλλά και εσείς μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ότι εμβολιαστείτε και φυλαχθείτε. Άλλως πώς δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Σε μερικές ημέρες, κύριε Πατριαρχέα, η Πάτρα γιορτάζει τον πολιούχο της. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε σκηνές και εικόνες συνωστισμού. Πόσο σας προβληματίζει και σας φοβίζει? Έχω την εντύπωση ότι θα δούμε εικόνες τύπου Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Σίγουρα μας φοβίζει. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι, και θα διαπιστώσουμε το αποτέλεσμα μερικές μέρες μετά. Διότι δυστυχώς δεν είμαστε λαός που προσέχουμε και δεν είμαστε λαός πειθαρχημένος. Αν ήμασταν πειθαρχημένος λαός, σας έλεγα δεν έχουμε κανέναν φόβο, θα τηρηθούν τα πρωτόκολλα, θα είναι η απόσταση, δεν θα συγκροτηθούν, δεν. Θα πάνε να προσκυνήσουν χωρίς να βγάλουν τη μάσκα. Δεν έχει ανάγκη η εικόνα αν θα φοράς τη μάσκα ή όχι, το να δείξει το σεβασμό σου και την πίστη σου. Άρα λοιπόν, αν τηρηθούν κάποια μέτρα, πιθανό να μην έχουμε προβλήματα. Αν δεν τηρηθούν όμως κάποια μέτρα, θα κάνουμε τον απολογισμό μερικές μέρες μετά και θα είναι πολύ οδυνηρός για την περιοχή μας. Και μην ξεχνάμε ότι δεν εννοούν τα κρούσματα να πέσουν στην περιοχή μας και πηγαίνουμε για γιορτές. Και εμείς φερόμεθα στην καθημερινότητά μας με συμπεριφορές προπανδημίας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να καταλάβουν και όλοι οι συγγνώμοι που σας διαφέρουν, ναι, και όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν συμπληρώσει τις 2 δόσεις, ότι χωρίς την 3η δόση δεν κάνουν τίποτα. Ξαναγυρίζουν στο επίπεδο του προεμβολιασμού. Άρα το πρόβλημα μας δεν είναι μόνο πόσοι είναι ανεμβολιαστοί, είναι και πόσοι δεν πηγαίνουν να κάνουν την 3η δόση. Μειώνεται το ποσοστό επομένως της άμυνας, αν συμβεί αυτό.
εάν δεν εμβολιαστούν και με την επιδόση. Άρα λοιπόν. Είναι σύμβουλοι μεθαύριο να προσπαθήσουν όσο το δυνατόν να συγχρονιστούν λιγότερο, να φοράνε τη μάσκα τους και να κρατούν κάποιες αποστάσεις για να μην έχουμε οδυνηρά αποτελέσματα αργότερα. Κύριε Πατριαρχέ, να σας ευχαριστήσω για την συζήτηση αυτή, για να ευχηθούμε να πάνε τα πράγματα όσο το δυνατόν καλύτερα για το καλό όλων μας. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ, καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Πατριαρχέας λοιπόν, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα με απόλυτη ευλάβεια. Τώρα η κατάσταση, έχουμε πει και άλλες φορές κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι πραγματικά εφιαλτική. Πάμε, είναι μαζί μας ο Σωτήρης Παπανδρέου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, έφυγε. Μαθαίνουμε ότι γεμίζει και η πέμπτη κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η πέμπτη COVID. Η πέμπτη COVID, ναι. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, γιατί με τόσα κρούσματα καθημερινά και σε κάθε νοσηλεία να γίνεται μια πραγματική μάχη και στα δύο νοσοκομεία, ειδικά στο Ρίο που έχει δεχτεί και πολύ μεγάλο βάρος, το μεγαλύτερο βάρος μέχρι στιγμής. Κάθε νοσηλεία πιάνει χτυποκάρδι, θα λέγαμε, Έφη, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, για το τι θα αναμένει, και κάθε βάρδια είναι, κάθε βάρδια και κάθε εφημερία είναι, καταλήγει σε μια πραγματική μάχη με τα περιστατικά, τα δεκάδες περιστατικά που καταφεύγουν στο νοσοκομείο για να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Να πούμε ότι βρισκόμαστε κοντά στο άνοιγμα και έκτης μονάδας COVID. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν οι γιατροί, γιατί βλέποντας βέβαια το ρυθμό των νοσηλιών και των ασθενών που καταφθάνουν σε κάθε εφημερία, όπως είπαμε, και ζητούν ιατρική βοήθεια. Και το χειρότερο, Έφη, είναι ότι βλέπουμε μια ειδική κατηγορία που βγαίνει μέσα από αυτές τις νοσηλίες και αφορά νέους ανθρώπους που όλο και περισσότεροι ζητούν ιατρική βοήθεια και νοσηλεύονται, μπαίνουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο, και μάλιστα, όπως μας μεταφέρουν οι γιατροί από το Πανεπιστημιακό στο Ρίο, έχουν βαριές επιπλοκές. Το οποίο καταλαβαίνεις εσύ ότι πρόκειται για μια, μάλλον ζούμε το χειρότερο κύμα της πανδημίας με αυτή τη μετάλλαξη, τη μετάλλαξη Δέλτα. Και βέβαια φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα που είτε είναι εμβολιασμένοι αλλά έχουν προβλήματα, είτε έχει περάσει το εξάμηνο, έχει παρελθεί το εξάμηνο και δεν έχουν προχωρήσει την τρίτη δόση. Σωστά, έχουμε και αυτά τα περιστατικά, και εδώ να πούμε και ότι... Και το είπε και πριν ο κύριος Πατριαρχέας, ότι την τρίτη δόση δεν πρέπει να την ξεχάσουμε. Βεβαίως. Ή να διαφορήσουμε. Και δεν πρέπει να την αφήσουμε καθόλου να εκκρεμεί, σαν δυνατότητα που έχουμε. Θα πρέπει άμεσα να προστρέξουμε, να κλείσουμε ραντεβού όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται, για να καλύψουμε αυτό το κενό που δημιουργείται στην κάλυψή μας. Εδώ να πούμε, Έφη, ότι σύμφωνα με τους ειδικούς, για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την μετάλλαξη Δέλτα, θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα τείχος ανοσίας που θα καλύπτει το 90% του πληθυσμού. Πολύ υψηλό ποσοστό. Είναι ένα ποσοστό πάρα πολύ υψηλό, όπως ομολογούν και οι ίδιοι. Τη στιγμή που σαν χώρα, στο σύνολο, και όχι σε ειδικές ηλικιακές ομάδες, στο σύνολο έχουμε φτάσει λίγο παραπάνω από το 60%, 60 με 65%. Εδώ τι γίνεται όμως, τι συμβαίνει. Και ένα ποσοστό που πάλι όμως μειώνεται. Εδώ τι συμβαίνει. Δεν είναι μόνο το ζήτημα ότι θα πρέπει να προχωρήσει η εμβολιαστική κάλυψη αυτών που δεν έχουν κάνει ακόμα τις δύο δόσεις. Έρχεται από πίσω το κύμα, το μεγάλο κύμα, που είναι ακόμα μεγαλύτερο αριθμητικά, των πολιτών που έχουν ήδη ολοκληρώσει τις δύο δόσεις τους και πρέπει να περάσουν στην τρίτη επαναληπτική. Και καταλαβαίνεις ότι εδώ δημιουργείται το εξής φαινόμενο. Σαν να προσπαθούμε να γεμίσουμε ένα τρίπιο δοχείο. Mm-hmm. Από τη μία, δηλαδή, προσπαθούμε να γεμίσουμε για να συμπληρώσουμε το τείχος της ανοσίας με καινούριους πολίτες που πάνε να κάνουν για πρώτη φορά το εμβολιό τους. Και από πίσω. Αυτοί που νοσούν αυξάνουν το ποσοστό. Βεβαίως. Και από πίσω δημιουργείται mm-hmm. το ίδιο κενό. Δηλαδή, αυτοί που πάμε να συμπληρώσουμε το κενό, βλέπουμε ότι αδειάζει από τους πολίτες που λύγει το εξάμηνό τους και για διάφορους λόγους αμελούν ή καθυστερούν να πάνε να κάνουν την επαναληπτική δόση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι φτάνουμε σε μια άνηση μάχη, όπως λέμε και στον τίτλο μας, με τον ιό, με την ασθένεια, μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη, η οποία δεν ξέρουμε πού μπορεί να καταλήξει. Άρα λοιπόν δύο είναι οι δρόμοι, Σωτήρη. Είναι η επιτάχυνση των εμβολιασμών και η
τήρηση και επιτήρηση των μέτρων. Βεβαίως, και τα δύο. Και εδώ βλέπουμε ότι θα λέγαμε ότι προκαλεί και μία εντύπωση η στάση και της πολιτείας αυτή τη στιγμή, της κυβέρνησης συγκεκριμένα, γιατί βλέπουμε ότι δεν βλέπουμε μάλλον την ίδια θέρμη, την ίδια ένταση που είχε επικρατήσει στην έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος. Είναι θέμα οργάνωσης, είναι θέμα ότι αντιμετωπίζεται διαφορετικά το ζήτημα. Σίγουρα όμως δεν βλέπουμε το θέμα του εμβολιαστικού προγράμματος να προχωράμε τους ίδιους ρυθμούς όπως είχε ξεκινήσει. Είναι θέμα ότι έχουν μπει όλα στον αυτόματο πιλότο, λέω. Θα μπορούσε να είναι, να εξηγείται και με αυτόν τον τρόπο το όλο ζήτημα. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά και με σένα Σωτήρ θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας για άλλα θέματα. Τώρα, σε σχέση με τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Ανδρέου να διευκολύνει τους εισερχόμενους στην εκκλησία, στον Ιερό Ναό, δίνει η έκτη, επιδιώκει η έκτη ΥΠΕ, δίνοντας την ευκαιρία να κάνουν πολίτες σε δωρεάν rapid test έξω από την εκκλησία. Θα υπάρχει κινητή μονάδα για την εξέταση των πολιτών. Rapid test έξω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα θα κάνει ειδική κινητή μονάδα της έκτης υγειονομικής περιφέρειας. Επειδή η εορτή του Πολιούχου της πόλης του Αγίου Ανδρέα είναι ένα σημαντικό γεγονός όχι μόνο για την πόλη αλλά και για την ευρύτερη περιφέρεια και αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε και αριθμό επισκεπτών, μεγάλων αριθμό επισκεπτών, μέλημά μας είναι να προφυλάξουμε κατά το δυνατόν τη δημόσια υγεία λόγω και του γεγονότος ότι έχουμε πολύ μεγάλη διασπορά το τελευταίο διάστημα στην κοινότητα και μεγάλη μεταδοτικότητα. Εξ αυτού, όπως αντιλαμβάνεστε, υφίσταται και η πίεση στα νοσοκομεία μας από πλευράς νοσηλειών. Κατά συνέπεια, εμείς για να συνδράμουμε και την Μητρόπολη Πατρών σε όλο το πλαίσιο των εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει, θα αναπτύξουμε κλιμάκια δειγματοληπτικών ελέγχων και την παραμονή του Αγίου Ανδρέα αλλά και ανήμερα στον περίβολο του Ιερού Ναού προκειμένου ελευθέρως όποιος από τους παρεμπρισκομένους πιστούς θέλει να προσέλθει στα κλιμάκια αυτά και να γίνει η δειγματοληψία ούτως ώστε να έχουμε σε real time την έκδοση αποτελέσματος και να ξέρουμε αν είναι κάποιος φορέας του ιού ή όχι και να υπάρχει έτσι η δέουσα ασφάλεια είτε για να προσκυνήσει μέσα στον Ιερό Ναό, είτε να ακολουθήσει την διαδικασία της λιτάνευσης της εικόνας. Στόχος είναι να ενισχυθεί και η εικόνα των ελέγχων και στην κοινότητα. Όλο αυτό θα συμβάλλει στον έλεγχο του επιδημιολογικού φορτίου που έχουμε το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε ιδιαίτερη πίεση στην κοινότητα και τα ενεργά κρούσματα που παρουσιάζονται εδώ και ένα διάστημα 15 ημερών θα έλεγα, είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν ξέρουμε πώς αυτό θα μεταφραστεί και τώρα αλλά και το επόμενο διάστημα σε νοσηλείες στα νοσηλευτικά μας ιδρύματα. Θύματα απατεώνα που κατάφερε να αποσπάσει 6.000 ευρώ έπεσε στο προσωπικό δύο επιχειρήσεων της Πάτρας, επιχειρήσεων εστίασης, με το πρόσχημα ότι θα λάβουν ενίσχυση λόγω πανδημίας, άδειασε τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ώρες στους επιχειρηματίες εστίασης και αναψυχής της Πάτρας εξαιτίας τηλεφωνημάτων από άνδρα που καλεί σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και με το πρόσχημα καταβολής έκτακτου επιδόματος λόγω COVID-19 αδειάζει τους λογαριασμούς των υπαλλήλων. Ήταν Παρασκευή μεσημέρι, όταν δέχτηκα κλήση από τον υπάλληλο που δουλεύει στο μπαρ. Ο άνθρωπος μου ρωτάει πολύ ευγενικά ότι μας παίρνει ο λογιστής τηλέφωνο και μας ζητάει το IBAN του λογαριασμού. Εννοείται ότι εκείνη τη στιγμή αμέσως του είπα μην δώσετε τίποτα, γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κατάλαβαμε ότι πρόκειται αμέσως για απάτη και ευτυχώς οι εργαζόμενοι δεν έδωσαν κανένα λογαριασμό ή κανένα κωδικό IBAN, γιατί θα είχαν προβλήματα όπως συνέβη σε άλλες επιχειρήσεις που πρόλαβαν και τράβηξαν χρήματα από τους εργαζόμενους, δίνοντάς τους την υπόσχεση ότι πρόκειται για ένα επίδομα του Μητσοτάκη λόγω του κορονοϊού 150 ευρώ. Συστήνεται στο προσωπικό λογιστή του εκάστοτε ιδιοκτήτη και αφού ενημερώσει πως δικαιούνται έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω πανδημίας, του ζητά είτε αριθμούς τραπεζικών καρτών, είτε λογαριασμούς τραπέζης και τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης για να προχωρήσει στην καταβολή των ποσών που τους αντιστοιχούν και στη συνέχεια αδειάζει τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Του ζήτησαν το IBAN,
λέγοντας τους αυτό ότι υπάρχει το επίδομα των 150 ευρώ, σας ενδιαφέρει, ναι, λέει ο υπάλληλος, δώστε μου τους λογαριασμούς σας και τον κωδικό για να μπούμε, να σας μεταφέρουμε τα χρήματα. Κατευθείαν τράβηξαν τα χρήματα χωρίς να προλάβει κανείς να καταλάβει κάτι. Γνωρίζω από όλους τους συναδέλφους. Έχετε μια εικόνα για τι ύψος σαμπάτι μιλάμε? Σε δύο περιπτώσεις που ξέρω, από 3.000 ευρώ είναι οι περιπτώσεις αυτές οι δύο που γνωρίζω. Άλλες περιπτώσεις δεν ξέρω. Πόσο εύκολο είναι να πέσει κανείς τέτοιο θύμα τέτοιας απάντησης? Στις δύσκολες εποχές, ο καθένας μας 100 ευρώ να του πούνε ότι θα σου δώσουμε, μπορεί πολύ εύκολα να τον ψήσουν. Λέγοντας όμως αυτή και το μικρό όνομα το δικό μου στην καφετέρια, ζητώντας εμένα προσωπικά, θέλησαν έτσι να κερδίσουν το έδαφος προκειμένου να έχουν άνετα πρόσβαση στους κωδικούς των εργαζομένων. Θύματα το έχουν πέσει εργαζόμενοι από δύο επιχειρήσεις, ενώ το προσωπικό μιας τρίτης επιχείρησης γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Απέσπασε ο δράστης συνολικά το ποσό των 6.000 ευρώ. Φαντάζομαι ότι έρχονται για καφέ, παίρνουν μια απόδειξη από τις καφετέρειες και μετά με την απόδειξη αυτή και με το όνομα ζητάνε κατευθείαν τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να είναι ευκολόπιστος ο εργαζόμενος και να πέσει στην παγίδα. Από ό,τι γνωρίζω, έχει ενημερωθεί η αστυνομία, γιατί το νούμερο καλεί από κινητό και το νούμερο είναι εμφανή. Δηλαδή το έχουμε το νούμερο. Είναι από δύο κινητά τηλέφωνα που τα καλούμε και χτυπάει. Και μάλιστα συγκεκριμένα ο συνάδελφος είπε ότι κάλεσε, το σήκωσε και γέλαγε κιόλας. Η αγορά ετοιμάζεται αύριο για την Black Friday. Οι έμποροι πάντως εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι, καθώς φοβούνται ότι οι έλεγχοι θα περιορίσουν την αγοραστική κίνηση, Σωτήρη. Ναι, Έφη, έχουμε αύριο τη μεγάλη μέρα του εμπορίου, θα λέγαμε. Μία μεγάλη γιορτή όπως τη ζήσαμε και όπως την πρωτοείδαμε πριν από λίγα χρόνια, πριν από μόλις λίγα χρόνια στην Πάτρα και γενικότερα στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό, ειδικότερα στη Δυτική Ευρώπη και κυρίως στην Αμερική, η μέρα αυτή είναι ένας θεσμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μια ευκαιρία για το καταναλωτικό κοινό προκειμένου να αποκτήσει αρκετά προϊόντα, κυρίως ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά σε πολύ χαμηλότερες τιμές, γιατί ειδικά στο κομμάτι αυτό της αγοράς, στα ηλεκτρονικά και στα ηλεκτρικά προϊόντα, εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες για εκπτώσεις. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι που μας μεταφέρουν οι έμποροι, είναι ότι τις εκπτώσεις αυτές τις βλέπουμε σε τόσο μεγάλο ποσοστό, 60, 70, ακόμα και 80%, γιατί τις προσφέρουν, όπως μάθαμε σήμερα, οι ίδιες οι εταιρείες που κατασκευάζουν τα προϊόντα. Μάλιστα. Για ποιο λόγο? Για λόγους προώθησης και διαφήμισης, ναι. Αλλά και επειδή υπάρχει ένα στόκ προϊόντων που πρέπει να φύγει από την αγορά για να έρθουν τα καινούργια μοντέλα, όπως λέμε, έτσι. Και αυτό το βλέπουμε, αυτές τις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρονικά είδη, σε κομπιούτερ, σε κινητές συσκευές, σε τάμπλετ, έτσι. Είναι μια αγορά αυτή που ανανεώνεται συνεχώς κάθε λίγους μήνες. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε καν σε να περάσει ένας χρόνος για να έρθει κάποιο καινούριο μοντέλο. Τώρα, όσον αφορά την υπόλοιπη αγορά, η Πάτρα την αγκάλιασε την Black Friday από την πρώτη στιγμή, θα λέγαμε. Ευνηδιάστηκε την πρώτη χρονιά, γιατί δεν την γνώριζε, δεν την ήξερε, αλλά βλέποντας τον πανικό που είχε γίνει τότε, ακολούθησε και αυτή από κοντά. Τώρα όμως τι γίνεται? Έχουμε άλλες συνθήκες. Βεβαίως. Να επικρατούν. Έχουμε τους ελέγχους και την είσοδο των καταναλωτών στα καταστήματα. Σωστά. Μόνο με την βεβαίωση του εμβολιασμού ή νόσησης ή με αρνητικό rapid test? Ένα μεγάλο ερωτηματικό για το πώς θα συμπεριφερθεί θα γίνει, αύριο λοιπόν, η αγορά. Αν, έτσι, έχουμε, ναι, αν έτσι, έχουμε την προσέλευση κόσμου, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι? Είναι ένα ζήτημα αυτό που απασχολεί ήδη τους εμπόρους. Το σκέφτονται αυτό και τους αγχώνει, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί φαντάσου τώρα σε ένα κατάστημα να συγκεντρωθούν απ' έξω έναν έμπορο να δει ξαφνικά 10 πελάτες να έχουν συγκεντρωθεί έξω από το κατάστημα, από την πόρτα του καταστήματος και να περιμένουν πότε θα έρθει η σειρά τους. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και περιορισμός στην είσοδο των πελατών. Αυτό είναι ένα ζήτημα σημαντικό. Γιατί θα σίγουρα κάποιος πελάτης, όταν θα δει μια ουρά έξω από κατάστημα, δεν θέλει και πολύ για να φύγει. Θα πάει στο επόμενο κατάστημα για μήπως βρει μια καλύτερη δυνατότητα για είσοδο, για πιο γρήγορη είσοδο. Αυτό θα πρέπει να ανησυχεί και περισσότερο και τα καταστήματα της αλυσίδας, τα ηλεκτρονικά, γιατί εκεί παρατηρείται και μεγαλύτερη κίνηση από την αυριανή ημέρα, στην Black Friday. Θα δούμε πώς θα συμπεριφερθεί η αγορά αύριο. Έτσι, είναι ένα ερωτηματικό θα μεγάλο. Έχουμε πληροφορίες, Σωτήρη, αν θα έχουμε και συνεργεία. Βεβαίως θα υπάρξουν ελέγχοι. Που θα κάνουν ελέγχους. Βεβαίως θα υπάρξει, θα δοθεί μεγάλη προσοχή αύριο, γιατί οι αρμόδιες αρχές περιμένουν να κινηθεί περισσότερο αύριο η αγορά. Αν το επιτρέψουν βέβαια και οι καιρικές συνθήκες, γιατί ξέρουμε ότι από αύριο αρχίζει να χαλάει πάλι ο καιρός και αν μας θα μουσκέψει και ξανά
και με ιδιαίτερη ένταση όπως τις προηγούμενες ημέρες, καταλαβαίνεις ότι αυτό θα αποτελέσει έναν ανασταλτικό παράγοντα για να κινηθεί η αγορά σε ικανοποιητικούς ρυθμούς. Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν για την αυριανή ημέρα, όμως αρκετές είναι οι καταγγελίες και να παραμείνουμε στο Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, έχουμε καταγγελίες και υπάρχει προβληματισμός για προσφορές που δεν είναι πραγματικές προσφορές, ναι, fake προσφορές όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια. Ναι, όντως έχουν καταγραφεί τέτοια φαινόμενα και μάλιστα σε γνωστές αλυσίδες θα λέγαμε. Και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει καθένας κάνοντας μια απλή αναζήτηση ιστορικού στο διαδίκτυο, όπου διαπιστώνει την εξέλιξη της τιμής. Παρατηρήθηκαν φαινόμενα το προηγούμενο διάστημα και τις προηγούμενες χρονιές, όπου σε κάποια προϊόντα η τιμή ενός προϊόντος μάλλον ανεβαίνει τις τελευταίες ημέρες κατακόρυφα, με αποτέλεσμα την ημέρα της Black Friday να παρουσιάζεται με σημαντική έκπτωση. Στην ουσία το προϊόν πωλείται στην τιμή που προσφερόταν πριν από μία εβδομάδα. Χρειάζεται έρευνα αγοράς κυρίως, έρευνα αγοράς, να προσέχουμε τι να αγοράζουμε. Και επίσης μας επισημάνθηκε από γνωστό εμπόρο της Πάτρας με ηλεκτρικά είδη ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί η αγορά έχει μεγάλη έλλειψη σε ηλεκτρονικά είδη λόγω του σπασίματος στην εφοδιαστική αλυσίδα που έχει υπάρξει το προηγούμενο διάστημα. Κάποιες επιχειρήσεις παίρνουν προκαταβολές, μας υπόθηκε. Και μετά από μία ημέρα, αφού έχει υπογραφεί και το σχετικό συμβόλαιο του καταναλωτικού δανείου, τους ανακοινώνουν ότι το προϊόν δεν υπάρχει στις αποθήκες και θα πρέπει να περιμένουν αρκετό χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Ωστόσο, τους προσφέρεται μία εναλλακτική λύση για να πλασάρουν οπότε ένα άλλο εμπόρευμα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και να διασφαλίσουν πρώτα οι καταναλωτές ότι το εμπόρευμα, αυτό που υπάρχει, το είδος που έχουν παραγγείλει, υπάρχει στις αποθήκες του καταστήματος. Πάμε σε άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πολλαπλά μηνύματα από την σημερινή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών. Ένα φαινόμενο το οποίο πολλαπλασιάστηκε το τελευταίο διάστημα. Ένα φαινόμενο υπαρκτό το οποίο απασχολεί την κοινωνία μας αποτελεί η βία κατά των γυναικών. Η οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση και ο εγκλεισμός λόγω της πανδημίας έχει επιδεινώσει πάρα πολύ την κατάσταση και έχει αυξηθεί η ενδοοικογενειακή βία και τα θύματα είναι πάρα πολλά. Η Ένωση Γυναικών Ελλάδος, της οποίας είμαι μέλος πανελλαδικά, ζητάμε λοιπόν μέτρα και δράσεις που να εξαλείψουν όσο γίνεται το μεγάλο πρόβλημα που έχει ενταθεί αυτό τον τελευταίο χρόνο, γιατί έχουμε πάρα πολλές συζυγοκτονίες. Το πρώτο και το κυριότερο που ζητάμε είναι την άμεση αυτόφορη διαδικασία του ανθρώπου ο οποίος εκτελεί την βία και κάνει το έγκλημα, και κατευθείαν να μπορεί να εισάγεται στο ποινικό δικαστήριο. Να μην περιμένουμε, δηλαδή να αλλάξει η νομοθεσία και να είναι άμεση. Η αστυνομία να κάνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορες κινήσεις μετά από τις καταγγελίες που έχουν γίνει και που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και που δυστυχώς φτάνουμε σε σημείο να χρειάζεται εισαγγελική παρέμβαση για να επέμβει η αστυνομία, αλλά ωστόσο τα θύματα υπάρχουν. Να οριστεί ο όρος στο ποινικό δίκαιο της γυναικοκτονίας, γιατί έχουμε πάρα πολλές γυναικοκτονίες. Να αυξηθούν τα κονδύλια για τα μέτρα προστασίας των θυμάτων κατά της έμφυλης βίας. Να ισχυροποιηθούν οι δομές που υπάρχουν και να λειτουργούν σε όλο το 24ωρο με ψυχοοικονομική υποστήριξη και με ψυχολόγους, με δικαστικούς, ώστε να μπορούν αυτές οι γυναίκες να λύσουν τη σιωπή τους για να μπορέσουμε να μπορέσουν να προστατευτούν από την ελληνική κοινωνία. Σε σχέση με το κατά πόσο είναι εύκολο μια γυναίκα να καταγγείλει ότι πέφτει θύμα τέτοια συμπεριφοράς. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, με το ότι ανοίξανε πάρα πολλά στόματα και τα είδαμε αυτά και στον αθλητισμό και στο θέατρο και παντού. Είδαμε την Μπεκατόρου που άνοιξε και μετά υπήρξαν διάφορες καταγγελίες οι οποίες έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και βέβαια η δικαιοσύνη θα αποφασίσει και δεν θα αποφασίσουμε εμείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την τύχη αυτών των ανθρώπων. Όμως όλες οι γυναίκες τις παρακαλούμε και λέμε ότι υπάρχει
και δομή οι οποία άμεσα μπορούν να απευθυνθούν όταν δέχονται βία, είτε είναι ενδογενειακή είτε είναι τα θύματα του, ακόμη ζητάμε την προστασία των θυμάτων και των παιδιών του τράφικινγκ, γυναικών και παιδιών. Ζητάμε να αυξηθούν τα κονδύλια, όπως σας είπα προηγουμένως. Ζητάμε στα σχολεία να μπει στην εκπαίδευση η σεξουαλική αγωγή, ώστε να διαμορφώσουμε υγιείς ανθρώπους στην κοινωνία, για να αποφύγουμε την έμφυλη βία και τη βία κατά των γυναικών κυρίως. Ωστόσο, υπάρχουν και δομές εκείνες για την υποστήριξη των γυναικών που πέφτουν θύματα βία στην περιοχή μας. Σε γυναίκες που υφίστανται βία, οποιοδήποτε είδος, σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, λεκτική, οικονομική, να μιλήσουν, να αντιδράσουν. Όλη αυτή η περίοδος της πανδημίας έχει φέρει στην επιφάνεια πολλά άσχημα συναισθήματα, όπως άγχος, κατάθλιψη, θυμό, καθώς και έξαρση φαινομένων βίας κατά των γυναικών. Είναι πολύ ανησυχητικός επίσης και ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των γυναικοκτονιών. Εκτός λοιπόν από την πολιτεία που πρέπει να λαμβάνει μέτρα, καλούμαστε όλοι μας να προλάβουμε τέτοιες στενάχωρες καταλήξεις. Καλούμαστε όμως και να αντιδράσουμε σε οποιοδήποτε συμπεριφορά ή πράξη βία. Οι γυναίκες δε πρέπει να πάρουν τη ζωή τη δική τους αλλά και των παιδιών τους στα χέρια τους και να μιλήσουν. Δεν είναι ντροπή, είναι ο μόνος τρόπος για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Οπότε, ακόμα και αν δεν μπορούν οι ίδιες να βγουν από το σπίτι, μπορούν να καλέψουν το συμπληκτικό κέντρο στο τηλέφωνο 2610-620-059 ή στην τηλεφωνική γραμμή 15900. Ακόμα και να επισκεφτούν το συμβουλευτικό στην οδό Κανακάρια 101 Β. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν κατά της βίας των γυναικών σήμερα. Σωτήρη, πάμε σε μία είδηση τώρα που μας έρχεται από τη Μεζόνος, από τον Δήμο, καθώς έχουμε την παραίτηση του Αντιδημάρχου Ανδρέα Αθανασόπουλου μετά από σάλο που προκλήθηκε. Για κακοποιητική συμπεριφορά. Για κακοποιητική συμπεριφορά. Ναι, να πούμε ότι υπέβαλε την παραίτησή του από Αντιδήμαρχο αλλά και από Δημοτικό Σύμβουλο, ο κύριος Αθανασόπουλος, γιατί όπως είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, το όνομά του συνδέθηκε από διάφορα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, αλλά και από καταγγελίες μιας γυναίκας η οποία τον κατηγορεί και τον καταγγέλει. Είχε πάρει θέση και, είχαν πάρει θέση και δημοτικές παρατάξεις. Βεβαίως, είχαμε και ανακοινώσεις από δημοτικές παρατάξεις. Το θέμα. Ναι, καλούσαν τη Δημοτική Αρχή να βγει ανοιχτά και να ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Ο ίδιος βγήκε σήμερα με δήλωσή του και εκτός από την παρέτηση την οποία υπέβαλε σε μία ημέρα που, όπως επεσήμανες και εσύ, δεν ξέρουμε κατά πόσον ήταν τυχαίο γεγονός ή συνέπεσε, πάντως υπέβαλε την παραίτησή του την ημέρα κατά της Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών. Ο ίδιος καταγγέλλεται, όπως είπαμε, για κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι σε αυτή τη γυναίκα. Η ίδια λέει, επικαλείται ότι έχει κάνει και σχετική επώνυμη και προφορική καταγγελία στην αστυνομία. Όλα αυτά μένουν να διασταυρωθούν και να επιβεβαιωθούν αν ισχύουν έτσι. Ο ίδιος δηλώνει ότι τα όσα αναγράφονται και τον αφορούν είναι αναλυθεί και ανυπόστατα και προσθέτει ότι προτίθεται να αξιοποιήσει κάθε μέσο που του διατίθεται προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του και σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να μην αξιοποιηθούν κακόβουλα, όπως αναφέρει αυτές οι φήμες σε βάρος της Δημοτικής Αρχής, δηλώνω ότι παρετούμε από αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος. Υπήρχε μια σιωπή από την Δημοτική Αρχή, ναι. Αν και το θέμα έχει προκύψει και υπάρχει ακόμα. Και υπάρχει ακόμα. Τουλάχιστον σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει τοποθετηθεί ή έτσι ή αλλιώς ο Δήμαρχος ή μια ανακοίνωση τέλος πάντων που να εκφράζει και τη Δημοτική Αρχή. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο η δήλωση του ενδιαφερόμενου, του αντιδημάρχου, του κ. Αθανασόπουλου. Εκτιμούμε ότι θα έπρεπε να έχει και τοποθετηθεί. Κάποιοι λένε κάποιες κακές γλώσσες, να το πούμε έτσι. Λένε ότι η Δημοτική Αρχή δεν θέλησε να τοποθετηθεί πάνω στο ζήτημα με αφορμή την έλευση του γραμματέα του ΚΚΕ, του κ. Κουτσούμπα, χθες στην Πάτρα, για να μην υπάρξει οποιαδήποτε σύνδεση. Πάντως, από όσο ξέρουμε από αρμόδιες πηγές, ο κ. Αθανασόπουλος ούτε καν πλησίασε τον κ. Κουτσούμπα. Δεν ξέρουμε αν αυτό σημαίνει κάτι, παρότι αντιδήμαρχος. Και σήμερα είχαμε αυτές τις εξελίξεις. Την ανακοίνωση δηλαδή εκ μέρους της παρέτησής του. Και από αντιδήμαρχος, και από Δημοτικό Σύμβουλος. Θα δούμε την εξέλιξη του θέματος. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε. Δύο από τα μεγαλύτερα αστέρια του διεθνούς μουσικού στερεώματος έρχονται στο Μέγαρο στις 4 Δεκεμβρίου.
Ο Ματίας Γκέρνε, από τους σημαντικότερους βαρύτονους της γενιάς του, συμπράττει με το διάσημο αρχιμουσικό και πιανίστα Κρίστοφ Έσενμπαχ στο χειμωνιάτικο ταξίδι του Φραντς Σούμπερτ. Winterreise, στις 4 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο. Megaron.gr. Εικόνες εγκατάληψης κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης του Μπες στην περιοχή μεταμόρφωση Σωτήρου στην Οβριά. Δρόμοι και πεζοδρόμοι ανύπαρκτα, ενώ διανοίξεις δρόμων που ξεκίνησαν έμειναν στη μέση εδώ και χρόνια. Αθλητικοί χώροι και πλατείες υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Ο χώρος που βλέπετε έχει χαρακτηριστεί ως αθλητικός χώρος. Αυτός προβλέπεται να γίνει αθλητικός, είναι αθλητικός χώρος. Αυτό έχει προγραμματιστεί. Και έχω ζητήσει να γίνει μια περίφραξη από τότε που θα άρχισαν και τοποθετούσαν μπάζα για να γίνει χαβούζα όπως είχε γίνει κάποτε παραδίπλα το 2015. Ορίστε, κοιτάξτε τι έχει γίνει. Και δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα. Όποιος θέλει έρχεται, αφήνει ό,τι θέλει και είναι παρατημένο έτσι. Αυτή η έκταση έχει χαρακτηριστεί ως πλατεία. Αυτό το κομμάτι έχει χαρακτηριστεί για πλατεία. Και από το 2016-2017 είχε πραγματοποιηθεί. Ήρθανε πάλι το 2020 για να κάνουν πάλι διάνοιξη και διαμόρφωση χώρου. Και τους λέω, παιδιά, τι θέλετε εδώ. Εδώ έχει γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ τον φτιάξαμε με το στάμο, αντιδήμαρχο. Αυτοί συνεχίζαν και το φτιάχνουν. Εντάξει, λέω, φτιάχνετε και έτσι θα πληρωθεί από που δεν ξέρω από πού θα πληρωθούν. Γιατί δεν έγινε αυτή η διάνοιξη πάλι. Όλα αυτά βέβαια στα χαρτιά. Μιλάμε για τη συνοικία μεταμόρφωση του Σωτήρου στην Οβριά, που όπου και αν κοιτάξει κανείς, βλέπει την εγκατάλειψη σε όλο της το μεγαλείο. Δεν έχει βάλει ούτε μια καρφίτσα, να σας δώσω να καταλάβετε, για να έρθουν να κόψουν τα χόρτα, τα οικόπεδα του ο Δήμος, να τα συμμαζέψει, έπρεπε να έχει έρθει από το Μάιο να είναι τελειωτική. Ήρθανε το Σεπτέμβριο. Και κατόπιν έστειλα έγγραφα στον εισαγγελέα, παρέβα στην εισαγγελέα για να έρθουνε. Δεν έρχονταν αλλιώς. Δεύτερο, έχουν κάνει πεζοδρόμια τα οποία είναι από το 2015. Ο νόμος λέει το εξής: πρέπει να υπάρχουν ρήθρα, υπόστρωμα και επίστρωση. Αυτοί δεν έχουν κάνει τίποτα. Βάλανε τα ρήθρα και το εγκαταλείψανε. Αυτά υπάρχουν, είναι κόστη. Αυτά τα χρήματα κάποιος τα πήρε, τα υποφελήθηκε. Έτσι πιστεύω εγώ. Οι χώροι ανάπλασης δεν έχουν προχωρήσει. Τα πεζοδρόμια είναι σε μια κάκιστη κατάσταση, όπως θα διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι. Η διανοίξη οδών ομοίως εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και κυρίως και η οδός Μεγάλου Σπηλαίου, μια κεντρική οδική αρτηρία, η οποία διέρχεται μπροστά από το κημητήριο, είναι διπλής κατεύθυνσης με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και αυτή έχει παραπεμφθεί στις καλένδες της διάνοιξης των οδών, χωρίς να έχουμε πάρει μέχρι και σήμερα κάποια σαφή απάντηση από την πλευρά του Δημάρχου και σε προσωπική μου ερώτηση που το είχα κάνει σχετικά με το θέμα. Οι κάτοικοι της περιοχής νιώθουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και καλούν τον Δήμο να ασχοληθεί με τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Όλο αυτό, αν θα ρίξει λίγο βροχή, μου ρίξει λίγο βροχή, όλο αυτό εδώ πέρα γίνονται πλημμύρα. Όταν λέμε πλημμύρα, πλημμύρα. Έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κρεμούν ζητήματα. Η ανάπλαση της περιοχής έχει πάει πάρα πολύ πίσω και δικαίως έχουν αγανακτήσει οι περίοικοι για αυτή την απαξίωση που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Εμείς ως παράταξη θα βρισκόμαστε δίπλα τους να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα τους, δίνοντας και από την πλευρά μας ό,τι απορρέει από την υποχρέωσή μας ως αυτοδιοικητικοί παράγοντες. Είμαστε εγκατελειμμένοι τελείως. Η Μέγα Σπηλαίο έχει 20 χρόνια που ταλαιπωρείται. Δεν μπορεί να πάει ένας στο νοικοταφείο. Ήρθε ο ένας, σταματάει ο άλλος. Περίμενε να φύγω. Όλη η περιφέρεια της μεταμόρφωσης Σωτήρος είναι πάρα πολύ εγκατελειμμένη. Κανένας δήμαρχος και καμία αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρθηκε για την περιφέρεια τάξη. Τα προβλήματα της περιοχής χρονίζουν και πλέον η υπομονή των κατοίκων έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Έχουμε πανελλήνια κινητοποίηση για την απομάκρυνση των 53 τετράποδων που βρέθηκαν σε διαμέρισμα
την προηγούμενη εβδομάδα σε διαμέρισμα στο Ψαροφάι, Σωτήρη. Ναι, έχουμε πολλές εξελίξεις και καταρχάς να πούμε, έφευγε τα 53 τελικά γίναν 57 τα σκυλάκια, γιατί στο μεσοδιάστημα είχαμε γεννητούρια. Δυστυχώς είχαμε και την απώλεια ενός κουταβιού, πέθανε τις προηγούμενες ημέρες και έχουμε συνολικά, είχαμε μάλλον χθες συνολικά 57 σκυλιά. Και επίσης μία γάτα και ένα κουνέλι. Όλα αυτά με εντολή εισαγγελική απομακρύνονται, αν δεν έχουν ήδη απομακρυνθεί. Και να πούμε ότι χθες στήθηκε μία ολόκληρη επιχείρηση. Ανατέθηκε η αρμοδιότητα της καταμέτρησης και της ιατρικής εκτίμησης των ζώων σε κτηνίατρο της Πάτρας, όπου μετέβη στο συγκεκριμένο σπίτι μαζί με υπαλλήλους του Δήμου Πατρέων, θελοντικές οργανώσεις φιλοζωικές. Και βέβαια και με τη συμβολή της αστυνομίας, προκειμένου να παρίσταται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Να πούμε ότι όλα αυτά τα έξοδα καλύφθηκαν από το Δήμο και ο Δήμος ανέλαβε ως άμεση ανταπόκριση να βρει έναν ιδιωτικό χώρο για να φιλοξενηθούν τα ζώα αυτά, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση. Και όπως είπες και εσύ, υπάρχει μια πανελλαδική κινητοποίηση μεταξύ των φιλοζωικών οργανώσεων, προκειμένου να βρεθεί καινούργιοι, να βρεθούν οικογένειες για να μοιραστούν όλα αυτά τα ζωάκια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά, από ό,τι μάθαμε, δεν βρέθηκαν και στην καλύτερη υγειονομική κατάσταση. Η ιδιοκτήτρια. Έχουμε κάποια εξέλιξη για δικαστική, ξέρουμε ότι τη Δευτέρα ήταν να γίνει το αυτόφορο. Πήρε αναβολή για την επόμενη, για 1,5 χρόνο μετά. Και βέβαια αυτό που ισχύει είναι το βαρύτατο πρόστιμο που έχει δεχθεί μέχρι στιγμής, το διοικητικό, με το οποίο προσεγγίζει τις 70.000 ευρώ. Και καταλάβεις ότι είναι ένα τεράστιο ποσό, τεράστιο πρόστιμο για μη τήρηση των κανόνων ευζοίας. Έτσι, γύρω από για κάθε ένα από αυτά τα ζωάκια. Γιατί το πρόστιμο συγκεντρώθηκε, είναι τόσο μεγάλο, γιατί καταμετρήθηκε ξεχωριστά για κάθε ένα από αυτά τα ζωάκια. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε.